Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών που επισκέπτονται τον ορθοπαιδικό χειρουργό διαμαρτύρονται για πόνο στον καρπό, τον αγκώνα ή και τον ώμο. Επικονδυλίτιδα του αγκώνα, τενοντίτιδα του αντίχειρα, τεντοελαιτρίτιδα αντικερβέν και σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι οι πιο συχνές παθήσεις του άνω άκρου. Ποια αιτία τις προκαλεί, πώς αντιμετωπίζονται, προσωρινή ή μόνιμη λύση, πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από τον πόνο. Όλες οι απαντήσεις σε λίγο στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Ίασης, την εκπομπή αυτή που παρουσιάζει και αναλύει όλα εκείνα τα προβλήματα τα ιατρικά, αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισής τους. Στην εκπομπή μας σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την υπερβολική χρήση των άνω άκρων. Έχουμε λοιπόν ζητήματα τα οποία πολλές φορές οφείλονται στην υπερβολική χρήση, άλλες φορές σε κάποιους τραυματισμούς, είτε του αντίχειρα, είτε του χεριού, είτε του καρπιαίου σωλήνα, ακόμη και του ώμου. Καταστάσεις οι οποίες επιβαρύνουν πάρα πολύ τον ασθενή και προκαλούν πόνο, πολλές φορές παράλυση και σε κάποιες άλλες φορές έχουμε ζητήματα τα οποία δεν το επιτρέπουν να απολαύσει την καθημερινότητά του. Για τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα, συντηρητικά ή χειρουργικά, κοντά μας έχουμε τον δόκτωρα Παναγιώτη Πάντο, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, εξειδικευμένος στα άνω άκρα και στον ώμο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γιατρέ, ώμος, χέρια, καρπιαίος σωλήνας, επικονδυλίτιδες, λέξεις οι οποίες πολλές φορές τις ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα σύνδρομα όπως χαρακτηρίζονται υπερβολικής χρήσης. Ακριβώς. Τις ακούμε όλο ένα και συχνότερα, είναι η αλήθεια. Γιατί σχετίζονται πάρα πολύ με την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, είτε αυτή έχει να κάνει με επαγγέλματα όπως είναι οι δουλειές γραφείου, είτε με τα χειρονακτικά επαγγέλματα, είτε ακόμη με κάποιο χόμπι. Όπως για παράδειγμα είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αγκώνας του τενίστα, λεγόμενο tennis elbow στα αγγλικά, το οποίο παρατηρείται είτε σε επαγγελματίες είτε σε ερασιτέχνες παίχτες του τένις, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Ένα άλλο πολύ συχνό σύμπτωμα είναι το λεγόμενο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, όπου έχουμε την πίεση ενός πολύ σημαντικού νεύρου του άνω άκρου στην περιοχή του καρπού. Ένα τρίτο συχνό σύμπτωμα είναι η τενοντίτιδα του αντίχειρα, το οποίο στα αγγλικά ονομάζεται τενοντίτιδα ντεκερβέν, από το όνομα του ορθοπαιδικού που το ανακάλυψε, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε γυναίκες οι οποίες κάνουν κάποιο χειρονακτικό επάγγελμα, χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ τα δάχτυλά τους και ειδικά τον αντίχειρα. Και ως τέταρτο συχνότερο σύμπτωμα, το οποίο σύνδρομο, είναι η λεγόμενη ολένια νευρίτιδα, το οποίο αφορά την πίεση του ολενίου νεύρου στην περιοχή του αγκώνα. Αυτό το τελευταίο είναι λίγο πιο σπάνιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά για τα τρία προηγούμενα, δηλαδή για τον αγκώνα του τενίστα ή αλλιώς νομίζω χαρακτηρίζεται και ως αγκώνας του γκόλφερ, δηλαδή αυτού που παίζει γκόλφ. Ο αγκώνας του τενίστα αφορά την έξω επιφάνεια του αγκώνα. Άρα μιλάμε για αυτό το σημείο. Για αυτό το σημείο ακριβώς που δείχνεται. Ενώ ο αγκώνας του γκόλφερ αφορά την έσω επιφάνεια του αγκώνα. Μάλιστα. Όπως και να έχει, πάντως είναι η ίδια άρθρωση και οι τένοντες γύρω από αυτήν. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα από την αρχή. Και θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο πιο συχνά τουλάχιστον συναντούμε, τον λεγόμενο καρπιαίο σωλήνα, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Τι είναι λοιπόν αυτό? Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα πραγματικά είναι το συχνότερο σύνδρομο πρόβλημα που παρατηρείται στο άνω άκρο. Αφορά την πίεση του μέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Μισό λεπτάκι. Να παρακολουθούμε λοιπόν και τις εικόνες για να κατανοούμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτό και ποια είναι τα συμπτώματα. Πολύ εδώ σωστά. Λοιπόν βλέπουμε κάποιον ο οποίος προφανώς ασκεί ένα χειρονακτικό επάγγελμα. Mm-hmm. Και αν θέλετε μας εξηγείτε τι ακριβώς παρακολουθούμε εδώ. Εδώ βλέπουμε την κίνηση η οποία γίνεται πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις και επιβαρύνει ή προκαλεί την εμφάνιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Και αυτό που βλέπουμε σε αυτό το βιντεάκι είναι το σύνδεσμο και του στένοντες. Κόκκινο, δηλαδή. Το κόκκινο είναι το νεύρο. Μάλιστα. Ο σύνδεσμος είναι το άσπρο που ήταν από πάνω. Και γύρω-γύρω από το νεύρο βρίσκονται 9 τένοντες. Αυτός λοιπόν είναι πραγματικά ένας σωλήνας που από πάνω καλύπτεται από αυτό το σύνδεσμο και το νεύρο περνάει μέσα από αυτό το σωλήνα, αλλά είναι πραγματικά στενά τα πράγματα. Το βλέπουμε και εδώ πάλι. Ακριβώς. Έτσι, είναι λοιπόν το στο δεξιά μας, λίγαμεντι είναι ακριβώς από πάνω ο σύνδεσμος αυτός και
Έχουμε λοιπόν συμπτώματα τα οποία παρουσιάζονται με ποιο τρόπο? Τα συμπτώματα συνήθως ξεκινάνε, όπως στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, σχετικά ήπια, σιγά σιγά. Πολλές φορές ο ασθενής δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Είναι το χαρακτηριστικό πρώτο σύμπτωμα, είναι το μούδιασμα, το μυρμήγιασμα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της παλάμης που αφορά... Πού ακριβώς? Τα τρία πρώτα δάχτυλα κατ' εξοχήν, τον αντίχειρα, τον δείκτη και το μέσο και λίγο το μισό παράμεσο. Είναι χαρακτηριστική η κατανομή, την βλέπουμε εδώ στην εικόνα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα που έχουμε, είναι το μούδιασμα. Να δούμε λοιπόν ξανά χαρακτηριστικά τα σημεία αυτά. Το σημείο λοιπόν πίεσης του μέσου νεύρου, έτσι βλέπουμε ότι επηρεάζει αντίχειρα, δείκτη, τον μέσο και τον παράμεσο λιγότερο. Το μικρό δάχτυλο δεν επηρεάζει. Όχι, δεν επηρεάζεται στο σύνδρομο καρπίου σωλήνα. Και αυτό πολλές φορές μας βοηθάει στη διάγνωση. Για να ξεχωρίσουμε αν πραγματικά ένα σύνδρομο καρπίου σωλήνα ή υπάρχει κάτι άλλο που προκαλεί αυτά τα συμπτώματα. Το δεύτερο σύμπτωμα που ακολουθεί το μούδιασμα είναι ο πόνος. Ο πόνος, οι ασθενείς δεν τον περιγράφουν ότι είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά δυσκολεύονται να τον εντοπίσουν στην παλάμη. Μπορεί να είναι στην παλάμη, μπορεί να είναι ακριβώς στο σημείο της πίεσης του νεύρου, μπορεί να πηγαίνει προς τα δάχτυλα, μπορεί να πηγαίνει και προς τα πάνω. Είναι, θα τον λέγαμε, ασαφής πόνος. Αλλά είναι χαρακτηριστικός. Αντανακλαστικός πόνος, δηλαδή μπορεί να ξεκινάει όντως από τον καρπιό σωλήνα, ωστόσο να χτυπάει και μέχρι τον αγκώνα και πιο ψηλά. Πιο ψηλά όχι, δεν μπορεί να πηγαίνει, αλλά μπορεί να πηγαίνει ως το μέσο του αντιβραχίου. Συνήθως πηγαίνει προς τα κάτω, προς τα δάχτυλα, αλλά το βλέπουμε συχνά ειδικά σε πιο προχωρημένες καταστάσεις να ανεβαίνει και μέχρι το μέσο του αντιβραχίου. Πώς θα το χαρακτηρίζετε αυτόν τον πόνο? Είναι οξύς πόνος, είναι κάτι το οποίο μοιάζει σαν ένας γλυκός πόνος, γιατί υπάρχει και αυτό το σύμπτωμα? Επιστημονικά το ονομάζουμε αυτό βήθιος πόνος. Όπως το είπατε εσείς, γλυκός πόνος. Δεν είναι κάποιος πόνος ο οποίος ο ασθενής δεν μπορεί να τον αντέξει και χρειάζεται να καταφύγει άμεσα στο γιατρό. Είναι ως μια, θα τη χαρακτηρίζω ως μια μόνιμη ενόχληση. Ένα δυσάρεστο συνεχόμενο αίσθημα. Έρχεται και φεύγει ανάλογα με την ξεκούραση που μπορεί να έχει κάποιος ή με την υπερβολική χρήση στην παρούσα φάση? Ναι, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, είναι διαλείπων, έρχεται και φεύγει. Όταν προχωρήσει βέβαια το σύνδρομο καρπίου σωλήνα, είναι μόνιμος πια ο πόνος και μετά σε προχωρημένα στάδια καρπίου σωλήνα έρχεται και το τρίτο σύμπτωμα του συνδρόμου αυτού που είναι η μυϊκή αδυναμία. Άρα δηλαδή κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα δάχτυλά του, δεν μπορεί να σφίξει τη γροθιά του? Δεν μπορεί να σφίξει τον αντίχειρα. Εκεί λοιπόν εντοπίζεται το ακριβώς, πρόβλημα. Ακριβώς. Εντοπίζεται στους λεγόμενους μυς του αντίχειρα, στην επιφάνεια της παλάμης δίπλα από τον αντίχειρα, οι οποίοι είναι οι μυς που προσβάλλονται στην περίπτωση που πιέζεται το μέσο νεύρο σε αυτόν τον σωλήνα. Να δούμε λίγο τα αίτια που προκαλούν τον καρπιό σωλήνα, γιατί υπάρχουν και λίγες παραφιλολογίες. Εκτός από την υπερβολική χρήση, άλλη, αν θέλετε, φημολογία κάνει λόγο για ζήτημα το οποίο ξεκινάει από τον ίδιο τον εγκέφαλο. Ότι δηλαδή είναι κάτι που προκαλείται κατευθείαν τον εγκέφαλο και δεν έχει να κάνει με την υπερβολική χρήση. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, δεν ισχύει, δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι βέβαια από την άλλη ότι δεν υπάρχει μία μοναδική αιτία που μπορούμε να πούμε ότι είναι η ίδια σε όλους τους ανθρώπους που προκαλεί το σύνδρομο του καρπίου σωλήνα. Συνήθως είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένοι παράγοντες, συγκεκριμένες ασθένειες στις οποίες βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξημένη συχνότητα αυτού του συνδρόμου. Όπως είναι για παράδειγμα σε ασθενείς που πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα, όπως είναι το διαβήτης, το ζάχαρο. Μπορεί να επηρεάσει ένα τέτοιο σύνδρομο? Είναι μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό. Σε τι ποσοστό έχετε εικόνα? Είναι το ποσοστό της εμφάνισης συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα σε διαβητικούς ασθενείς, σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς, είναι περίπου κατά 20-25% πιο συχνό. Τόσο μεγάλη διαφοροποίηση, ναι, και απόψη λοιπόν. Άλλοι άλλες ασθενείς περιπτώσεις... είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, στην οποία εμέσως, επειδή διωγγώνονται οι τένοντες που περνάνε από αυτό το σωλήνα, οπότε πιέζεται λόγω της διώγγωσης το νεύρο.
Υπάρχει. Επομένως, εκεί μπορούμε, υπάρχει πιθανότητα λοιπόν να επηρεάζεται και από τις καιρικές συνθήκες και από την υγρασία. Ό,τι δηλαδή επηρεάζει τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, δεν μπορεί να κάνει τα συμπτώματα και την εμφάνιση πολύ πιο έντονη. Ναι, μπορεί ό,τι επηρεάζει τη ρευματοειδή αρθρίτιδα ή μια ρευματοειδή αρθρίτιδα η οποία δεν είναι θεραπευμένη σωστά ή η οποία βρίσκεται σε έξαρση, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Έχουμε δει επίσης ότι σχετίζεται με μεταβολικούς παράγοντες, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυξάνεται πάρα πολύ η συχνότητα του συνδρόμου. Ένας άλλος παράγοντας. Η συχνότητα ή η πρόκληση του φαινομένου αυτού. Δηλαδή κάποιος το έχει προηγουμένως και απλά γίνεται πιο έντονο, ή μπορεί να προκληθεί το συγκεκριμένο σύνδρομο σε μια περίπτωση εγκυμοσύνης. Και τα δύο μπορούν να συμβούν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει κάποια γυναίκα να έχει κάποια σχετικά ήπια συμπτώματα ή να μην έχει γίνει καν αντιληπτό και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυτά να εμφανιστεί το σύνδρομο. Αυτό είναι και το συχνότερο. Γιατί έχει να κάνει με τις ορμονικές διαταραχές οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μάλιστα. Και βλέπουμε πολλές φορές στο κομμάτι αυτό ότι μετά τον τοκετό, μετά το τέλος της σκίασης, πολλές φορές τα συμπτώματα υποχωρούν. Γι' αυτό ποτέ δεν θεραπεύουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Περιμένουμε να τελειώσει η κύηση και αναλόγως το εξετάζουμε πάλι και κατόπιν αποφασίζουμε τι πρέπει να ακολουθήσουμε θεραπευτικά. Συνεπώς λοιπόν έχουμε γυναίκες οι οποίες μπορεί να είναι σε μια φάση εγκυμοσύνης, αλλά η ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι ένα από τα αίτια, αν θέλετε. Σε ποια άλλα αίτια μπορούμε να αποδώσουμε λοιπόν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα? Υπάρχει περίπτωση να είναι η ανατομική κατασκευή του σωλήνα στενή, οπότε κάποια στιγμή όταν η υπερβολική χρήση περάσει ένα συγκεκριμένο όριο, να προκληθεί να εμφανιστεί το σύνδρομο. Είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό, μια άλλη χαρακτηριστική αιτία του συνδρόμου και σχετικά συχνή. Όπως λέμε, έχουμε έναν εγγενός στενό σωλήνα, το οποίο βέβαια αυτό, κάνω ένα μικρό αλματάκι, αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά. Δεν έχει νόημα κανείς να περιμένει να βελτιωθούν τα συμπτώματα, διότι δεν πρόκειται να βελτιωθούν. Είναι μηχανικό λοιπόν ακριβώς, το αίτιο και ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο προκλήθηκε από την υπερβολική χρήση. Και μιας μιλάμε για την υπερβολική χρήση, βλέπουμε στη φωτογραφία εδώ ένα πληκτρολόγιο και ένα τζελ. Ναι. Μαξιλαράκι που συνηθίζουμε κάποιοι να χρησιμοποιούμε. Αλλά αυτό βλέπω ότι το απαγορεύεται. Θα σας εξηγήσω. Πραγματικά η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνας σε ανθρώπους οι οποίοι γράφουν πάρα πολύ στο πληκτρολόγιο είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Αυτό είναι ένα συχνό λάθος το οποίο γίνεται όταν χρησιμοποιούν αυτό το μαξιλαράκι νομίζοντας ότι θα ανακουφιστούν από τα συμπτώματα. Το αποτέλεσμα είναι εντελώς αντίθετο, διότι αυτή είναι, προκαλεί μια λάθος θέση του χεριού και των δακτύλων, το οποίο αντί να ανακουφίζει από τα συμπτώματα, επιδεινώνει γιατί αυξάνει την πίεση μέσα στον καρπιαίο σωλήνα. Η σωστή χρήση του πληκτρολογίου γίνεται με τα χέρια όχι να ακουμπάνε σε ένα μαξιλαράκι, αλλά στον αέρα, όπως λέμε, και σε ευθεία γραμμή. Η χρήση, όπως λέτε, αν θέλετε, του πληκτρολογίου στον αέρα, εκεί μήπως τελικά δημιουργήσουμε άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα μια επικονδυλητίδα ή ένα πόνο στον αυχένα ή κάποια άλλα συμπτώματα που ίσως δεν σχετίζονται με το καρπιαίο σωλήνα, αλλά σχετίζονται με τα άνω άκρα? Όχι. Ίσα-ίσα, αν διατηρούμε τη σωστή θέση των χεριών πάνω από το πληκτρολόγιο, αποφεύγουμε τα προβλήματα είτε στον αγκώνα, είτε στον αυχένα, είτε στον ώμο καμιά φορά, όπως μπορεί να παρουσιαστεί και σωστά αναφέρατε, διότι τότε κρατάμε όλο μας το σώμα από τον αυχένα, την πλάτη και το ανωάκρο σε σωστή θέση. Αν κάποιος αισθάνεται ότι κουράζεται κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να κάνει ένα μικρό διάλειμμα. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του ποντικού στον υπολογιστή? Ακριβώς. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα ανατομικά ποντίκια. Όταν βλέπουμε ότι το κλασικό ποντίκι που χρησιμοποιούμε μας δημιουργεί είτε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, είτε τενοντίτιδες συχνά στον αντίχειρα, είτε στον αγκώνα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ειδικά διαμορφωμένα ποντίκια, τα οποία είναι σε όρθια θέση. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, το οποίο μπορεί να είναι της τάξης των 5 μέχρι 10 λεπτών, όχι κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ένα βασικό κομμάτι, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι σε δουλειά γραφείου, είτε
αν θέλετε από χόμπι, χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή προκειμένου να αποφύγουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Ας έρθουμε σε εκείνους οι οποίοι όμως κάνουν μια δουλειά ως χειρονακτικό επάγγελμα, που δεν έχουν την επιλογή του πώς θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία. Σωστά. Τι κάνουμε εκεί? Σε αυτές τις περιπτώσεις που πραγματικά δεν υπάρχει εναλλακτική, ούτε μπορούμε να πούμε σε κάποιον επαγγελματία να σταματήσει να δουλεύει, να κάνει το επάγγελμα το οποίο έχει διαλέξει, υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη λύση πάντα είναι, αφού αξιολογήσουμε και δούμε σε τι βαρύτητα υπάρχει το σύνδρομο, να ακολουθήσουμε μια ήπια συντηρητική αγωγή, η οποία περιλαμβάνει την αποχή από την εργασία για 2 με 3 εβδομάδες, φυσικοθεραπεία και τη χρήση ενός ειδικού πλαστικού νάρθηκα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να απέχει από την εργασία του κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Ως πρώτο συντηρητικό μέσο αντιμετώπισης. Mm-hmm. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει το χέρι του, το μέσο νεύρο, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα σε αυτή την αποφόρτιση. Φάρμακα, συντηρητική αγωγή μπορούν να βοηθήσουν, τα αντιφλεγμονώδη, τα λεγόμενα, μπορούν να βοηθήσουν σε μια τέτοια περίπτωση ή είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί μια ενδεδειγμένη λύση? Δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση, δεν προσφέρουν καμία μακροχρόνια ωφέλεια, μπορεί να ανακουφίσουν για μερικές ημέρες μόνο από τον πόνο και όχι από τα μουδιάσματα, οπότε γι' αυτό το λόγο και δεν τα δίνουμε στους ασθενείς. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για φλεγμονώδεις καταστάσεις που το έχουμε δημιουργήσει, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, είναι οι εγχύσεις, η ένεση κορτιζόνης. Μάλιστα. Η οποία όμως πρέπει να γίνει μόνο μία φορά, με συγκεκριμένες ενδείξεις, και ασφαλώς πρέπει να πούμε στον ασθενή ότι είναι μία σχετικά επώδυνη διαδικασία. Κρατεί βέβαια 2-3 δευτερόλεπτα, αλλά είναι σχετικά επώδυνο. Γι' αυτό την χρησιμοποιούμε μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και σχετικά σπάνια. Διότι και η μακροχρόνια ωφέλειά της επίσης είναι συζητήσιμη. Μιλήσαμε για τα αίτια. Το ζήτημα είναι πώς γίνεται μια σωστή, μια ακριβής διάγνωση, ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να είναι είτε η μόνιμη είτε η προσωρινή αντιμετώπιση. Η διάγνωση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα είναι σχετικά απλή και γρήγορη και ανώδυνη για τον ασθενή. Το πρώτο βήμα είναι η σωστή κλινική εξέταση, η οποία γίνεται σε ένα επίπεδο ορθοπαιδικού ιατρίου, κρατάει 10 λεπτά και μπορεί ο εξειδικευμένος γιατρός να καταλάβει άμεσα, να βάλει, όπως λέμε, τη διάγνωση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα, και ως επιβεβαίωση της διάγνωσης χρειάζεται πάντα το λεγόμενο ηλεκτρομοιογράφημα. Σε αυτό μετράμε την ταχύτητα του νεύρου, είναι μια ειδική εξέταση που γίνεται από νευρολόγους, το οποίο μας επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Και βλέπουμε το ηλεκτρομοιογράφημα, γι' αυτό και είναι απαραίτητο, τη βαρύτητα του συνδρόμου, η οποία με την κλινική εξέταση δεν είναι πάντα 100% βέβαιη. Εννοείται ότι με την κλινική εξέταση μπορεί κανείς να δει ότι όντως υπάρχει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, αλλά ποσοτικά, να το πω έτσι, το βλέπει κανείς με το ηλεκτρομοιογράφημα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει κάνει την διάγνωση και αποδεικνύεται ότι πάσχει από σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Τι κάνει λοιπόν? Θα προσφύγει σε συντηρητικά μέσα, όπως είπατε προηγουμένως, την κορτιζόνη, η οποία είναι σύντομες διάρκειες, ή θα πάει σε κάτι άλλο που θα είναι πιο μόνιμο? Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα είναι η χειρουργική, mm-hmm. που σημαίνει χειρουργική διάνοιξη του σωλήνα, διατομή του εγκαρσίου του συνδέσμου που πιέζει τον νεύρο, κόψιμο δηλαδή, έτσι ώστε οριστικά να αποσυμπιεστεί το νεύρο, να μην πιέζεται πια και να λυθεί μία και καλή το πρόβλημα. Αυτή είναι μια παρακαλώ. Η επέμβαση αυτή, η χειρουργική στην οποία αναφέρεστε, έχει μόνιμο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν μπορεί να υποτροπιάσει ανάλογα με την χρήση που κάνει κανείς στα άκρα του? Αν η επέμβαση γίνει σωστά και διανυχθεί πλήρως ο σύνδεσμος που πιέζει τον νεύρο, η υποτροπή είναι απίθανη. Δεν συμβαίνει ποτέ. Ακόμα και αν ο ασθενής πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα, που είπαμε προηγουμένως, είτε από διαβήτη, είτε αν έχει έναν σωλήνα ο οποίος είναι ασθενός, από τη στιγμή που διανυχθεί σωστά ο σύνδεσμος, το σύνδρομο δεν υποτροπιάζει.
Σε τι έκταση είναι η τομή η οποία γίνεται σε μια τέτοια χειρουργική επέμβαση, γιατί και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε κάποιον ο οποίος θα υποβληθεί στην επέμβαση αυτή. Ασφαλώς. Η τομή που γίνεται είναι το μεγέθος των 2 εκατοστών περίπου, καμιά φορά και λίγο μικρότερο, εξαρτάται από το πόσο μεγάλος. Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, ακριβώς. Λοιπόν, γίνεται ακριβώς στο μέσο. Γίνεται ακριβώς του χεριού, στο στη βάση της παλάμης, να το πούμε, ακριβώς πάνω από το σύνδεσμο που πρόκειται να βρούμε πιο βαθιά. Είναι μια πολύ μικρή τομή, κλείνει με 2 ή 3 ράματα στο τέλος, χωρίς να γίνονται σημαντικές κακώσεις των ιστών που βρίσκονται γύρω από τον νεύρο. Η επέμβαση κρατάει 10 με 12 λεπτά. Τόσο σύντομα. Ναι. Γίνεται είτε με τοπική αναισθησία, μπορεί πολύ καλά να γίνει με τοπική αναισθησία, είτε σε ασθενείς που έχουν λίγο παραπάνω άγχος, με αυτό που ονομάζουμε μέθη, δηλαδή κοιμούνται οι ασθενείς, χωρίς όμως πλήρη νάρκωση. Έχουν εγρήγορση του τι συμβαίνει, λοιπόν, ναι, γύρω τους. Ναι, έχουν μια αντίληψη του τι συμβαίνει. Βγαίνουν την ίδια μέρα από το νοσοκομείο, 2-3 μέρες μετά την. 2-3 ώρες, συγγνώμη, μετά την επέμβαση. Και επανέρχονται στις δραστηριότητες τους πλήρως σε 2 εβδομάδες. Άρα, λοιπόν, το χέρι μετά από αυτό είναι λειτουργικό σε 2 εβδομάδες. Το χέρι είναι λειτουργικό για απλά καθημερινά πράγματα άμεσα, από τη δεύτερη μεταγχειρητική μέρα. Mm-hmm. Απλά επειδή κάνουμε 2-3 ραματάκια, προκειμένου να υπουλωθεί η τομή, δεν πρέπει να επιβαρύνεται πάρα πολύ. Απλά πράγματα, όπως να κρατήσει ένα στυλό, ένα ποτήρι ή το πιρούνι, ας πούμε, μπορεί να γίνει από την δεύτερη, τρίτη μεταχειρητική μέρα ήδη. Στην εργασία όμως κανείς πότε μπορεί να επιστρέψει, είτε αυτό είναι ένας υπολογιστής, είτε αυτό είναι ένα χειρονακτικό επάγγελμα. Σε 2 εβδομάδες, μόλις αφαιρεθούν τα ράματα. Από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά είναι ελεύθερος να επιστρέψει κανονικά με πλήρες φορτίο, όπως λέμε, 100% στο επάγγελμά του. Είτε αυτό είναι χειρονακτικό, είτε είναι δουλειά γραφείου. Η επιτυχία μιας τέτοιας χειρουργικής επέμβασης από τι εξαρτάται? Η επιτυχία εξαρτάται από την σωστή χειρουργική τεχνική. Διότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένα μοναδικό πράγμα, να εντοπιστεί ο σύνδεσμος που πιέζει τον νεύρο και να κοπεί, να διανυχθεί πλήρως. Αν γίνει αυτό, η επιτυχία της επέμβασης είναι 100%. Από τον καρπιόσωλήνα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα συγγενή σύνδρομα. Όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο ονομάζουμε το σύνδρομο Ντεκερβέν, το σύνδρομο δηλαδή του αντίχειρα, ή η επικονδυλίτιδα, την οποία θα τη δούμε στην πορεία. Τι ακριβώς επηρεάζει και τι είναι το σύνδρομο αυτό? Το σύνδρομο Ντεκερβέν είναι μια τενοντίτιδα, ή όπως τη λέμε πιο επιστημονικά, τένοντοελιτρίτιδα, αλλά ας μην μπερδευτούμε σε αυτό. Η οποία αφορά 2 τένοντες. Εδώ δεν έχουμε νεύρο το οποίο πάσχει και έχει το πρόβλημα, αλλά έχουμε τένοντες, 2 μάλιστα, που βρίσκονται στη βάση του αντίχειρα, στον καρπό μας. Να το δούμε και εδώ αναλυτικά για να κατανοούμε σε ποιο σημείο λοιπόν εντοπίζεται και ο πόνος. Ακριβώς σε αυτό το σημείο εντοπίζεται και ο πόνος. Μάλιστα. Στην περίπτωση αυτή. Τι νιώθει ο ασθενής στην προκειμένη περίπτωση, για να κατανοήσουμε λίγο και το σκεπτικό? Πάρα πολύ έντονο πόνο. Εδώ δεν έχουμε κάποιο άλλο σύμπτωμα, ούτε έχουμε πόνο ο οποίος μπορεί να αντανακλάται σε άλλες περιοχές. Έχουμε έναν πόνο που ο ασθενής μας τον δείχνει με το δάχτυλό του, είναι σε αυτό το σημείο και είναι πάρα πολύ έντονος, δεν τον αντέχει ο ασθενής. Μπορείτε να μας εξηγείτε και αυτό το οποίο βλέπουμε στην οθόνη μας? Επομένως, λοιπόν, έχουμε την αποτύπωση, την εκτογραφία, μπορεί να πει κανείς έτσι, του χειρός. Ακριβώς. Στην περίπτωση αυτή εδώ βλέπουμε ότι οι 2 τένοντες, και γι' αυτό δημιουργείται στους συγκεκριμένους αυτούς τένοντες το πρόβλημα, αφενός μεν διότι ο αντίχειρας είναι το δάχτυλο που χρησιμοποιούμε πιο πολύ στο χέρι μας, και αφετέρου γιατί βρίσκονται και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα στενό σωλήνα και καλύπτονται από αυτό που λέμε από ένα μανδύα, από ένα έλυτρο, όπως το λέμε επιστημονικά. Mm-hmm. Οπότε με την υπέρχρηση, με την υπερβολική χρήση, δημιουργείται μια φλεγμονή, αυτό που ονομάζουμε τενοντίτιδα. Και επειδή ο χώρος στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι αρκετά στενός, επειδή υπάρχει αυτό το έλυτρο από πάνω, ναι, αυτό το πρόβλημα, αυτό το πράγμα δημιουργεί πίεση πάνω στον τένοντα, οπότε έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Οι τένοντες πρίζονται, διότι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, και ταυτόχρονα αυτή η πίεση δεν μπορεί, αυτό το πρίξιμο δεν μπορεί να διοχετευθεί κάπου, διότι πιέζονται από το έλυτρο, λοιπόν, να υποχωρήσει. Mm-hmm. Και η εξωτερική πίεση από το έλυτρο επιτείνει τα συμπτώματα. Και γι' αυτό ο ασθενής έχει τόσο έντονο πόνο. Αυτός ο πόνος, εάν κανείς λοιπόν ξεκουράσει το χέρι του, μετά από πόσο διάστημα μπορεί να περάσει, θα είναι παροδικό επίσης το αποτέλεσμα ή θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μόνιμο?
εξαρτάται από την ένταση του πόνου. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο πόνος είναι σχετικά ανεκτός, να το πούμε, ή αντιμετωπίζεται με αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία εδώ έχουν θέση, αλλά χρειάζεται ο ασθενής να ξεκουράσει το χέρι του τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να φορέσει και ένα ειδικό ναρθικάκι, το οποίο ακινητοποιεί τον αντίχειρα για να μην επιβαρύνεται επιπλέον. Μετά από 2 εβδομάδες... Δεν κινδυνεύει να προκαλέσει αγκύλωση αυτή η... Να το πούμε έτσι, όχι παράλυση, η δέσμευση και η απομόνωση του αντίχειρα? Όχι, διότι γίνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι πλήρης ακινητοποίηση, είναι μερική ακινητοποίηση, και στις 2 εβδομάδες το επανεξετάζουμε. Αν βλέπουμε ότι έχουμε βελτίωση των συμπτωμάτων, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του, έχοντας υπόψη του όμως ότι όταν αισθανθεί τα ίδια συμπτώματα, πρέπει αμέσως να καταφύγει πάλι στο γιατρό του για να εξετάσει την κατάσταση. Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα μπορεί να σχετίζεται με το σύνδρομο του αντίχειρα, είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι συναφές? Όχι, δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση, δεν υπάρχει κάποια συνάφεια, παρόλο που το βλέπουμε στα χειρονακτικά επαγγέλματα ή σε επαγγέλματα τα οποία χρησιμοποιούν υπολογιστή. Δεν υπάρχει συσχέτιση του ενός συνδρόμου με το άλλο. Στη μία περίπτωση έχουμε την πίεση ενός νεύρου, σε περίπτωση του συνδρόμου Ντεκερβέν έχουμε την πίεση των τενόντων, τη φλεγμονή των τενόντων. Μπορούν δηλαδή όμως να προκύψουν όμως παράλληλα την ίδια στιγμή? Είναι εξαιρετικά σπάνιο. Εξαιρετικά σπάνιο. Ακόμη και αν έχει υπάρξει υπερβολική χρήση του χεριού, το οποίο μπορεί να επηρεάζει τον καρπιαίο σωλήνα ή το Ντεκερβέν, δηλαδή την πάθηση. Την τενοντίτιδα, το αντίχειρα. Ακριβώς. Είναι λίγο διαφορετικός ο μηχανισμός που προκαλούνται τα σύνδρομα σε σχέση με την υπερβολική χρήση. Το σύνδρομο Ντεκερβέν σχετίζεται περισσότερο με την κίνηση και την επιβάρυνση του αντίχειρα, ενώ το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα σχετίζεται περισσότερο με την κίνηση και την επιβάρυνση του καρπού. Μάλιστα. Οπότε σε επαγγέλματα που έχουμε περισσότερη χρήση του αντίχειρα, συνήθως έχουμε σύνδρομο Ντεκερβέν. Όταν λοιπόν αποτύχει ακινητοποίηση ένας νάρθικας ή ενδεχομένως κάποια ξεκούραση για 2 εβδομάδες, τελικά κάποιος που θέλει να απαλλαγεί από το πρόβλημα αυτό, τι θα κάνει? Η ενδεδειγμένη θεραπευτική επιλογή, εφόσον αποτύχουν τα συντηρητικά μέτρα, είναι και σε αυτή την περίπτωση η χειρουργική θεραπεία, η οποία δεν διαφέρει ιδιαίτερα σε σχέση με αυτή που είπαμε για το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, και εδώ γίνεται μια πολύ μικρή τομή της μεγέθους 2 εκατοστών, ακριβώς στην περιοχή στην οποία πιέζονται οι τένοντες. Γίνεται επίσης είτε με τοπική αναισθησία, είτε με γενική με μέθη, διαρκεί 10-12 λεπτά. Ο ασθενής εξέρχεται την ίδια μέρα από το νοσοκομείο και το σημαντικότερο απ' όλα, το πρόβλημα λύνεται οριστικά. Διότι διανοίγεται το έλυτρο, όπως λέμε, αυτός ο μανδύας που καλύπτει τους τένοντες, η μεμβράνη αυτή, οπότε δεν πιέζονται πια οι τένοντες. Ακόμα κι αν ο ασθενής συνεχίζει, που αυτός είναι ο σκοπός άλλωστε, να χρησιμοποιεί κανονικά την παλάμη του και τον αντίχειρά του, δεν υπάρχει πια αυτή η μεμβράνη που πιέζει τους τένοντες, οπότε δεν ξαναπαρουσιάζεται το σύνδρομο. Το ερώτημα όμως είναι, αυτή ακριβώς η τενοντίτιδα Ντεκερβέν είναι κάτι που προκύπτει και εκγενετής ή προκύπτει απλά λόγω της χρήσης του χεριού? Η τενοντίτιδα Ντεκερβέν είναι μια κατεξοχήν τενοντίτιδα, η οποία είναι απόρρια της υπερβολικής χρήσης του αντίχειρα και του χεριού. Μάλιστα. Δεν έχει βρεθεί ότι υπάρχει κάποια γενετική επιβάρυνση, όπως λέμε. Πάμε λίγο πιο ψηλά, να λέμε μέχρι τον αγκώνα. Επικονδυλίτιδα, αλλιώς tennis elbow, για εκείνους οι οποίοι τη γνωρίζουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν είναι όλοι αυτοί οι οποίοι παίζουν τένις, και πολύ δε περισσότερο όλοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους, αν όχι για κάποιο άλλο λόγο, το χέρι τους. Είναι πολύ βασική άρθρωση. Σε πολύ τι οφείλεται κυρίως? Η επικονδυλίτιδα του αγκώνα, η έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα, αυτό που ονομάζουμε tennis elbow, γιατί το βλέπουμε συχνά σε αυτούς που παίζουν τένις, δυστυχώς όμως όχι μόνο σε αυτούς, αφορά και σε αυτή την περίπτωση μια φλεγμονή. Είναι και οφείλεται και αυτό το σύνδρομο στην υπερβολική χρήση. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μια φλεγμονή στο σημείο από το οποίο ξεκινάνε οι τένοντες στον αγκώνα, και παρατηρείται όχι μόνο σε τενίστες, όπως είπαμε, αλλά σε όλους αυτούς που ασκούν χειρονακτικά επαγγέλματα, σε αυτούς που χρησιμοποιούν πάρα πολύ το χέρι τους και το αντιβράχιό τους για να κάνουν στροφικές κινήσεις. Δηλαδή αυτή την κίνηση. Αυτή την κίνηση ακριβώς. Σε αυτούς που πρέπει να σηκώσουν βάρη
σε αυτή την κίνηση. Το βλέπουμε σε υδραυλικούς, σε μαραγκούς, σε κρεοπόλες, σε ζωγράφους που για παρατεταμένο χρονικό διάστημα πρέπει να κρατήσουν το χέρι τους σε μια συγκεκριμένη θέση. Είναι αρκετά επώδυνη κατάσταση. Έχει πόνο χαρακτηριστικό που εντοπίζεται και στο σημείο από το οποίο ξεκινάνε οι τένοντες στον αγκώνα, αλλά επεκτείνεται μέχρι το χέρι. Και ο ασθενής πολλές φορές μας δείχνει τον αγκώνα, αλλά μας λέει ότι ο πόνος διοχετεύεται και προς το χέρι. Και εδώ είναι οξυσπόνος ή βήθιος? Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι βήθιος πόνος. Βλέπουμε και περιπτώσεις στις οποίες έχει προηγηθεί μια εξαιρετικά μεγάλη επιβάρυνση σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να κάνει μια κρίση πόνου, όπως την ονομάζουμε. Αλλά η χαρακτηριστική συμπτωματολογία του συνδρόμου είναι με έναν βαθμία αυξανόμενο πόνο. Έτσι εμφανίζεται, έτσι μας έρχονται οι ασθενείς συνήθως. Αυτός λοιπόν ο πόνος ο οποίος εντοπίζεται στην έξω πλευρά του αγκώνα μπορεί να μας δώσει και άλλα συμπτώματα πριν καν φτάσουμε να αναπτύξουμε μια φλεγμονή όπως η επικονδυλίτιδα? Όχι. Το πρώτο σύμπτωμα της επικονδυλίτιδας του αγκώνα είναι ο πόνος και είναι και το μοναδικό σύμπτωμα. Αν ο πόνος μείνει χωρίς θεραπεία, μετά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλά το χέρι μας. Αντανακλαστικά προσπαθούμε να αποφύγουμε όλες εκείνες τις κινήσεις οι οποίες επιβαρύνουν το πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή είναι ακόμα και απλές καθημερινές κινήσεις, όπως να στρίψεις το κλειδί στην κλειδαριά ή να σηκώσεις μία τσάντα, μπορεί να είναι επώδυνες καταστάσεις. Γίνεται τόσο έντονο λοιπόν? Μπορεί να γίνει πραγματικά τόσο έντονο, γι' αυτό το ονομάζουμε και περιοριστικό. Διότι ο ασθενής περιορίζει τις δραστηριότητες του, όχι τα χόμπι του απλά ή το επάγγελμά του, αλλά και τον ανοίξει την καθημερινότητά του. Ακριβώς. Άρα, να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Γιατί μιλήσαμε για χειρουργικές επεμβάσεις νωρίτερα για τις δύο άλλες περιπτώσεις, τον καρπιό σωλήνα και την τένοντιτιδα ντεκερβέν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι που μάλλον δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Δηλαδή, υποχρεωτικά θα πρέπει να στραφεί σε μια χειρουργική επέμβαση. Στην επικονδυλίδα του αγκώνα? Όχι. Η κατεξοχήν θεραπεία της επικονδυλίδας του αγκώνα, σε αντίθεση με τα άλλα δύο σύνδρομα που συζητήσαμε, είναι συντηρητική. Έτσι ξεκινάμε και περιμένουμε αρκετά. Απλά πρέπει να υπάρχει. Τι σημαίνει το αρκετά? Μπορεί να περιμένουμε μέχρι 6 και 9 μήνες, εφόσον βλέπουμε βέβαια ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση των συμπτωμάτων. Μπορεί να μην εξαφανιστούν τελείως, αλλά ο ασθενής, για παράδειγμα, επανέρχεται σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, μπορεί να κάνει τα απλά καθημερινά πράγματα, μπορεί να μην, στους 3 μήνες μπορεί να παίξει τένις ή να πάει στο γυμναστήριο να σηκώσει αρκετά κιλά, αλλά τα απλά καθημερινά πράγματα μπορεί να τα κάνει. Εδώ όμως το πλάνο που θα ακολουθεί είναι αυστηρό και πρέπει σε πρώτη φάση να έχουμε μια αποφόρτιση, τουλάχιστον από αυτά που επιβαρύνουν, αν είναι κάποιο χόμπι ή αν είναι το επάγγελμα, για κάποιο χρονικό διάστημα 2-4 εβδομάδων. Αν αφορά το τένις, πρέπει να γίνει συζήτηση, αν πρόκειται για επαγγελματία, με τον προπονητή του ασθενούς για να αλλάξει ενδεχομένως η τεχνική ή να εστιάσουμε στην τεχνική του παίκτη για να μπορέσει να αλλάξει το μοντέλο φόρτισης, όπως λέμε, της άρθρωσης. Αν πρόκειται για ερασιτέχνη, αθλητή ή χομπίστα, τότε συστήνουμε την αποφυγή της επιβάρυνσης για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτές βέβαια είναι ειδικές περιπτώσεις και ναι, ειδικά, αν θέλετε, κοινωνικά σύνολα, κοινωνικές ομάδες. Το πιο συχνό, φαντάζομαι, πρόβλημα στις ομάδες εκείνες που το αντιλαμβάνονται πιο έντονα είναι άνθρωποι κυρίως του μόχθου, επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα το στρίψιμο ενός κατσαβιδιού. Ένας μαραγκός, ένας ηλεκτρολόγος, ένας φανοποιός ο οποίος χρησιμοποιεί τα χέρια του καθημερινά. Οι 6-9 μήνες για να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα φαντάζει λίγο απαγορευτικό. Ναι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν συζητάμε ότι μπορεί κάποιος να μείνει 6-9 μήνες εκτός επαγγέλματος. Δεν θα ήταν και εφικτό προφανώς. Δεν είναι εφικτό. Ούτε είναι και σωστό, εκτός ότι δεν είναι εφικτό. Συνήθως η αποφόρτιση διαρκεί 2-4 εβδομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, σε συνδυασμό με τα συντηρητικά μέσα που είναι αντιφλεγμονώδη φάρμακα, φυσικοθεραπεία
και κάποιες εγχύσεις, συνηθέστερα τελευταία βιολογικών παραγόντων στην περιοχή, έχουμε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων. Κάντε μου, σας παρακαλώ, τη χάρη, πείτε μου, όταν λέτε βιολογικοί παράγοντες, τι είναι και πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται, γιατί είναι, νομίζω, μια πρωτοπόρα τεχνική. Ακριβώς είναι πρωτοπόρα τεχνική. Τα δεδομένα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία είναι πάρα πολύ θετικά, πάρα πολύ ελπιδοφόρα, με μεγάλη βελτίωση των συμπτωμάτων στην επικονδυλίδα του αγκώνα. Οι βιολογικές θεραπείες, η κατεξοχήν που χρησιμοποιείται, είναι αυτό που ονομάζουμε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνει μια αιμοληψία από τον ασθενή, σαν την κλασική αιμοληψία που κάνουμε για εξετάσεις αίματος. Μια φιάλη αίματος ή μικρότερη ποσότητα. Ένα μπουκαλάκι αίμα, 20 ml αίμα παίρνουμε, όπως αυτό που δίνουμε για να κάνουμε μια γενική εξέταση. Ακριβώς. Σε επίπεδο ιατρίου. Mm-hmm. Αυτό μπαίνει σε ένα ειδικό μηχάνημα, φυγοκεντρείται όπως λέμε, και απομονώνονται τα συστατικά του αίματος και μένει αυτό που ονομάζουμε πλάσμα. Μάλιστα. Το πλάσμα αυτό έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, έχει μέσα πρωτεΐνες με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, αναλγητική δηλαδή δράση. Το παίρνουμε, το αναρροφάμε και το εγχύουμε, κάνουμε μία ένεση ακριβώς στο σημείο του πόνου. Άρα διαχωρίζουμε πρακτικά το πλάσμα του αίματος από το υπόλοιπο τμήμα του και το ρίχνουμε στοχευμένα στο σημείο που υπάρχει. Ακριβώς. Και μάλιστα ιδανικά. Σε τι αλλάζει αυτό από το να έχουμε, ας πούμε, το αίμα μας, το οποίο ούτως ή άλλως κάποια στιγμή περνάει από το σημείο, αιματώνει την περιοχή, την οξυγονώνει κατά περίπτωση. Πολύ σωστή ερώτηση. Το πρόβλημα λοιπόν με την επικονδυλία του αγκώνα έχει βρεθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο μία από τις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα, την αυξημένη ευαισθησία, είναι ότι υπάρχει μειωμένη αιμάτωση. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό του τένοντα. Οπότε με την εξωγενή χορήγηση αυτού του συμπυκνωμένου πλάσματος σε αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, ενισχύουμε την αντιφλεγμονώδη δράση της περιοχής. Αυτή η θεραπεία με τους βιολογικούς παράγοντες πόσο συχνή μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη ή γίνεται μόνο μία φορά και μετά περιμένουμε για κάποιο διάστημα ώστε να δούμε αν θα υπάρξει βελτίωση? Μπορεί να γίνει από μία έως τρεις εγχύσεις. Συνηθέστερα κάνουμε μία έγχυση ως πλάνο και παρακολουθούμε την ανταπόκριση του ασθενούς. Αν βλέπουμε ότι έχουμε πλήρη ύφεση, πλήρη βελτίωση, δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη έγχυση. Αν βλέπουμε ότι έχουμε βελτίωση, αλλά παραμένουν κάποια συμπτώματα, προχωράμε και σε δεύτερη, ενδεχομένως και σε τρίτη έγχυση. Παράλληλα, την ίδια στιγμή ή σε κάποιο διάστημα εβδομάδων? Αφήνουμε ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων συνήθως, mm-hmm. για να εκτιμήσουμε σωστά και να δούμε αν πραγματικά υπάρχει βελτίωση. Αν στις 2 εβδομάδες δεν υπάρξει βελτίωση, προχωράμε στη δεύτερη και κατόπιν στην τρίτη θεραπεία. Αν μετά την τρίτη θεραπεία δεν υπάρξει βελτίωση, okay. δεν προχωράμε περαιτέρω. Αυτό το είδος θεραπείας δεν έχει βοηθήσει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό λοιπόν? Αν φτάσουμε στο σημείο εκείνο που βλέπουμε ότι οι βιολογικοί παράγοντες, οι εγχύσεις, δεν αποτελούν ενδεδειγμένη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι έχουμε μια ανθεκτική, όπως λέμε, στη θεραπεία επικονδυλίτιδα του αγκώνα και εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει και όλα τα υπόλοιπα συντηρητικά μέσα και είμαστε πια μετά τους 6 μήνες αγωγής, τότε το επόμενο στάδιο είναι η χειρουργική αντιμετώπιση της πάθησης. Αλλά είναι το τελευταίο στάδιο. Είναι το τελευταίο στάδιο, το οποίο, όπως σας είπα, από την κλινική εμπειρία συμβαίνει σε λιγότερο από 5% των ασθενών. Συνεπώς, οι βιολογικοί παράγοντες και γενικώς η συντηρητική αγωγή μπορεί να προσφέρει έως και ίαση, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, του προβλήματος. Ακριβώς, πολύ σωστά. Μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως το πρόβλημα. Αφού λοιπόν θεραπεύσαμε και την επικονδυλίτιδα, η οποία νομίζω ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο σε πολύ κόσμο, ο ασθενής θα περάσει λοιπόν από το στάδιο αυτού της θεραπείας, θα μπορέσει πλέον να πει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα ή υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής? Στην περίπτωση της επικονδυλίτιδας του αγκώνα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος υποτροπής. Ακόμα και αν έχουν γίνει όλα τα ενδεδειγμένα συντηρητικά μέσα και έχουμε πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων, εφόσον το μοντέλο φόρτισης, η υπερβολική χρήση επανέλθει, mm-hmm. υπάρχει ένα ποσοστό υποτροπής της τάξης του 15-20%. Αρκετά υψηλό. Είναι αρκετά υψηλό, διότι η συγκεκριμένη ανατομική περιοχή φορτίζεται, χρησιμοποιείται ακόμα, όπως είπαμε και πριν, και σε απλά καθημερινά πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να παίζει τένις ή να είναι ζωγράφος ή κρεοπόλης. Αν έχει αποκτήσει μια ευαισθησία και έχει ένα τραυματισμό ή
πάει να σηκώσει απότομα ένα βάρος. Δώσει μεγαλύτερη πίεση, μεγαλύτερη φόρτιση στο σημείο. Μπορεί να επανέλθει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως όμως, επειδή και οι ασθενείς είναι ευαισθητοποιημένοι, έρχονται νωρίτερα στο γιατρό, οπότε μπορούμε πάλι με συντηρητικά μέσα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Ολένια νευρίτιδα στον αγκώνα είναι ένα παρεμφερές σύνδρομο με αυτό της επικονδυλίτιδας? Όχι, είναι ένα παρεμφερές σύνδρομο με το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Ακούγεται λίγο εξωτικό ως όνομα. Το ολένιο νεύρο είναι αυτό που βρίσκεται στην έσω επιφάνεια του αγκώνα. Είναι αυτό το οποίο... Το βλέπουμε και εδώ, στην προκειμένη περίπτωση. Ακριβώς. Είναι αυτό το νεύρο το οποίο οι περισσότεροι από εμάς το έχουν αισθανθεί. Όταν ακουμπάμε το χέρι μας στην καρέκλα με την έσω επιφάνεια του αγκώνα, ξαφνικά νιώθουμε ηλεκτρισμό. Είναι αυτό είναι το ολένιο νεύρο. Το ρεύμα που μας χτυπάει. Το ρεύμα μας χτυπάει. Είναι αυτό. Αυτό λοιπόν το νεύρο είναι αρκετά επιφανειακό. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για αυτό το νεύρο. Και περνάει και αυτό μέσα από ένα σωλήνα. Οπότε, είτε από εξωτερική πίεση, σε ανθρώπους που όταν κάθονται σε ένα γραφείο πιέζουν εξωτερικά συνεχώς τους αγκώνες τους, την έσω επιφάνεια του αγκώνα, είτε εξαιτίας ανατομικής κατασκευής, επειδή έχουμε και εδώ πάνω από το νεύρο ένα σύνδεσμο που το καλύπτει, μπορεί το νεύρο να βρεθεί κάτω υπό καθεστώς πίεσης. Όταν πιέζεται το νεύρο είναι κάτι που δεν του αρέσει. Και αντίδρα. Αντιδρά. Και η πρώτη αντίδραση που έχουμε πάλι, όπως και στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, είναι το μούδιασμα. Το μούδιασμα ή και αυτό το σούβλισμα, η σουβλιά που πολλοί την περιγράφουν έτσι απλά. Είναι ένα κέντρισμα. Είναι το επόμενο. Συνήθως ξεκινάει ένα μούδιασμα ήπιο που παρατηρείται στην έσω επιφάνεια του αγκώνα και φτάνει στην περίπτωση αυτή μέχρι το μικρό δάχτυλο και το ίμιση του παράμεσου. Το επόμενο είναι κάποια τσιμπηματάκια, σαν ηλεκτρικό ερέθισμα ή σούβλισμα, όπως το είπατε. Είναι το δεύτερο στάδιο. Γίνεται μόνιμη αυτή η ενόχληση ή είναι κατά περίπτωση όταν, για παράδειγμα, δώσουμε ιδιαίτερη φόρτιση στο χέρι μας ή αν χτυπήσουμε ή αν αγγίξουμε το συγκεκριμένο νεύρο? Γιατί το να αγγίξει κανείς το νεύρο νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό στον καθέναν. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση όμως. Ακριβώς. Αν είναι ο σωλήνας στενός και ο σύνδεσμος που σας είπα πιέζει το νεύρο, τότε μιλάμε για μια μόνιμη κατάσταση. Αν το προϊόν πίεση του νεύρου είναι η εξωτερική πίεση της έσω επιφάνειας του αγκώνα, τότε μπορούμε με κάποια συντηρητικά μέσα να το αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, συστήνουμε στον ασθενή να αποφεύγει να κάθεται έτσι στο γραφείο. Δεύτερον, συστήνουμε στον ασθενή να αποφεύγει την κάμψη του αγκώνα, διότι η κάμψη του αγκώνα φέρνει το νεύρο σε πίεση. Γι' αυτό και πολύ συχνά, επειδή οι ασθενείς μας περιγράφουν ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου αισθάνονται αυτό το μούδιασμα στο χέρι, υπάρχουν κάποιοι ειδικοί νάρθηκες, που λέγονται νάρθηκες έκτασης του αγκώνα, που είναι σχετικά καλά ανεκτοί από τους ασθενείς, τους οποίους τους δίνουμε για να κρατάνε τον αγκώνα σε έκταση, έτσι ώστε να μην πιέζεται το νεύρο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Και πολλές φορές αυτό το απλό συντηρητικό μέσο θεραπείας προκαλεί ύφεση των συμπτωμάτων. Λύνεται το πρόβλημα. Αυτό είναι βέβαια κάποιο μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς χωρίς να επισκεφτεί κάποιον ειδικό. Το πρόβλημα όμως για την ολένια νευρίτιδα στον αγκώνα μπορεί να λυθεί άπαξ? Αν είναι ανατομικό το πρόβλημα, αν υπάρχει ένας ανατομικά στενός σωλήνας, σε αυτήν την περίπτωση όχι. Και τα συντηρητικά μέσα επίσης δεν θα έχουν ένα οριστικό καλό αποτέλεσμα. Μπορεί να προκαλέσουν μια μικρή βελτίωση, αλλά θα είναι παροδική. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εκτιμηθεί το χέρι από κάποιον ειδικό, να γίνει μια ορθή λεπτομερής κλινική εξέταση. Αν τεθεί η διάγνωση ολένιας νευρίτιδας, χρειαζόμαστε και σε αυτή την περίπτωση ένα ηλεκτρομοιογράφημα για να την επιβεβαιώσουμε, και αν επιβεβαιωθεί, η θεραπεία κατόπιν είναι χειρουργική. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, νομίζω ότι μας δώσατε μια σαφή εικόνα όλων αυτών των συνδρόμων, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν από τον νόμο έως και τα δάχτυλά μας, μέχρι και το μικρό δάχτυλο. Αυτό το οποίο μπορώ βεβαίως εγώ συμπερασματικά να κατανοήσω είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις η ξεκούραση είναι ένας βασικός παράγοντας για να ξεπεράσουμε τουλάχιστον τα πρώτα συμπτώματα, και αν αυτό δεν αποδώσει, τότε πλέον το χειρουργείο σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον είναι αναπόφευκτο. Ισχύει απολύτως αυτό που είπατε. Η ξεκούραση πάντα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο συστήνουμε.
πρέπει να τεθεί μια σωστή διάγνωση, πρέπει να εξεταστεί λεπτομερώς όλο το ανοάκρο. Για παράδειγμα, κλείνοντας, όταν έχουμε σύνδρομο καρπίου σωλήνα, δεν εξετάζουμε μόνο τον καρπό ή μόνο το μέσο νεύρο, εξετάζουμε όλο το ανοάκρο. Υπάρχουν καταστάσεις, όπως είπαμε, σύνδρομα τα οποία η θεραπεία είναι περισσότερο συντηρητική. Υπάρχουν όμως και σύνδρομα τα οποία η ενδεδειγμένη οριστική λύση είναι η χειρουργική αντιμετώπιση, για να ανακουφιστεί οριστικά ο ασθενής από το πρόβλημά του. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας και μας ενημερώσατε για όλα αυτά τα σύνδρομα των άνω άκρων. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η πόνη και η λειτουργικότητα μιας άρθρωσης, όπως των χεριών, από τον ώμο μέχρι και τα δάχτυλα, είναι ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ωστόσο, η ενημέρωση αλλά και η συνεννόηση με τον κατάλληλο και εξειδικευμένο επιστήμονα μπορεί να ανακουφίσει ή και να αποκαταστήσει ολοκληρωτικά την βλάβη στους στένοντες και στις αρθρώσεις. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.